Εσείς χάσατε το χρώμα σας. Ένιωσα ξαφνικά μια διαιτησία. Σας παρακαλώ, μπορούμε να πηγαίνουμε? Καλά, γιατί? Σας είπα, δεν αισθάνομαι καλά. Ένα πονοκέφαλο, σας παρακαλώ. Τότε να πληρώσουμε και να φύγουμε. Ναι, να φύγουμε. Λάτε, να φύγουμε. Πού το πάει? Πού το πάει το μανάρι μου και παραμάσκαλα? Ο Λονταπός. Ναι, στο Λονταπούς το πάει. Μασάζικο. Α, μασάζεις σήμερα. Έτσι, κυρία Στέλλα, μόλις με είδες έγινες Λούις. Λούις, μασάζιγκο. Τι κάνεις στο Λούι, μασάζ? Καλά, φάει τώρα. Πεινάς. Πεινάς, εγώ πεινάω. Πεινάς. Φάει, ματζάρε. Α, ματζάρε. Ευχαριστώ. Κατάλαβες, κύριε. Όχι, τι δηλαδή τώρα. Δεν περνάει η μπογιά μας. Άμα αλλάχει, πάμε και με τους αλλοδαπούς. Α, ο Λονταπός. Ναι. Μασάζικο. Τι έλεγα, θα το πει, δεν θα το πει. Μασάζικο. Νο, μασάζικο. Καλά, εσύ κάτω. Από εδώ. Μασάζ εσύ. Και πήγε στην Πολωνέζα στον Αργυρί. Μα ήταν ένα σεμνότατο κοριτσάκι, Αθηνούλα μου, που το λυπήθηκα, το λυπήθηκα. Έφυγε από την πατρίδα του το κακόμοιρο, πεινασμένο, και ήρθε εδώ να χορτάσει λιγάκι ψωμί. Ευτυχώς ο Αργύρης θα τα καταφέρει και στο Τιμαλοραπό να της πάρει παράταση της άδειας παραμονής της εδώ. Αχ, ήταν ένα αξιολείπητο πλάσμα, τι να σου πω. Λοιπόν, σε ήξερα για ψευτοερωτήλο, αλλά τώρα βλέπω ότι είσαι και ψυχοπονιάρης. Βρε, εγώ σε έστειλα να αγοράσει ένα κιλό κιμά και εσύ μου γύρισες με ψώνιο μια αναξιοπαθούσα πολωνέζα. Κάνε το καλό και ρίξτο στο γυαλό, Αθηνούλα. Δεν αντέχω άλλο. Θα σε φουντάρω, μωρέ. Θα σε φουντάρω. Τζαφιρούλα! Διατάξτε. Θα έστελνε στο μανάβι τον παππού. Όχι και παππού. Σε ακούει και το κορίτσι. Έστω το νεαρό. Αλλά υπάρχει φόβος να συναντήσει στο δρόμο καμιά αναξιοπαθούσα Φιλιππινέζα και να την προστατεύσει και να μας τη φέρει εδώ. Λοιπόν, γι' αυτό πήγαινε με παιδί μου στο μανάβι. Αγόρασε ένα κιλό ντομάτες που δεν έχουμε σαλάτα για το μεσημέρι και έλα. Μάλιστα, τερά. Δώσε λεφτά στο παιδί. Ναι, αμέσως. Πάρε, παιδί. Και να έχεις υπόψου, από τώρα και στο εξής, θα μου δίνεις λογαριασμό για όλα τα έξοδα που κάνεις από τη σύνταξή σου. Κατάλαβες? Εντάξει. Έφυγα για τις ντομάτες. Φύγανε, παιδί μου. Λοιπόν, βγάλε χαρτί και μολύβι. Και γράφε όλα τα ψώνια που έχεις κάνει εκτός από την Πολωνέζα. Λοιπόν, άσο βάζω. Όχι, άσο στον ΠΑΟΚ. Ο Μαγδί έπαθε κάταγμα και θα το χάσει το παιχνίδι. Εντάξει, θα βάλω χ. Όχι, δύο βάλε. Για εκάδα θα σκίσει, πέντε γκολ θα βάλει. Μα τι είναι αυτά που λες, άμα βάλω δύο θα το χάσουμε το προπόρε. Ούτε δεκάρι δεν θα πιάσουμε. Γράψε του, σου λέω, έχω έπνευση. Γράψε. Εντάξει, να τελειώνουμε. Άντε, το γραφείο είναι άδειο. Θα έρθει καμιά κηδεία και θα τη χάσουμε. Παρακάτω. Την Καλαμαριά λέγεται, για την παίξουμε, την Καλαμαριά. Χ. Ο Πανιώνιος παίζει στην έδρα του, αλλά δύσκολο να κερδίσει. Ισοπαλία λοιπόν. Εντάξει, χ και ο Θεός βοηθός. Εσύ τα έχεις καλά με τον Θεό, γιατί του στέλνεις πελατεία για τον παράδεισο. Τσιραποστόλη! Ε, Τσιραποστόλη, η κυρά μου θέλει ένα κιλό ντομάτες για σαλάτα. Πάρε μόνη σου. Λοιπόν, τι θέλουμε για να συμπληρώσουμε ακόμα το δελτίο? Παναθηναϊκός Λάρισα. Κοίτα το τράζερ, Αντώνη. Ο Παναθηναϊκός είναι ξεφτύλα, ρε. Ξεφτύλα είναι. Την περασμένη εβδομάδα δύο γκολ έφαγε από τον Ιωνικό. Τι τα πες, μωρέ Τούρτσε. Διάλεγε τις ντομάτες και παράταμε. Ξεφτύλα η Παναθηναϊκάρα. Απάνω τη Ζαφυρούλα. Αμ' έτσι θα τον αφήκω. Εμένα μωρή τσουλή λες αυτές τις κουβέντες. Πάρε εδώ από εδώ, μωρή. Ας τα κομμάτια σου, την ντομάτα σου. Θα πάρω απ' αλλού. Ήτανε. Εδώ είναι η κατοικία θα. Όχι, μετακομίσαμε δύο τετράγωνα παρακάτω, ξοχικά. Ζάντα. Η κυρία Χρυθομάλη εδώ μένει. Τέταρτος. Και η Δοδόκα είναι στην υπηρεσία της. Δεν τη συνέζεσαι ένα η Δοδόκα. Είναι εύκολο να της πείτε ότι την περιμένει κάτω στην πόρτα ο Μανολάκης. Εθίθω Μανολάκης. Μάλιστα. Και πόσα ψήλωσε σε τσά. Όλη στην οικογένειά μου είμαστε ψηλολέλεκες. Καλά, βάστα. Θα το πω τσι Ζωζός. Να μην αργηθεί όμως να κατέβει, γιατί εγώ πρέπει να είμαι σπίτι όταν σχολάει το σχολείο.
το σχολείο, ε. Εσύ τι θέλεις εδώ πέρα, παιδί μου, δεν μετακομίσατε? Μετακομίσαμε, ήρθα να πάρω κάτι σακούλες. Παραγγελιά για του λόγου σου φέρνω. Κάτω σε ανημένη ο Μανουλάκη. Έλα, Χρήστε και Παναγία, τι θέλει αυτό εδώ πέρα? Πάμε, ρώτα. Καλώς το. Εσύ τι θέλεις εδώ πέρα, πώς με βρήκες? Πήρα το τηλέφωνο που μου είχε δώσει στην Πάρνηθα. Μου το είπε η θεία σου, λοιπόν το έφκασα κι εγώ από το σχολείο και ήρθα. Ω, και τώρα τι θέλεις, παιδί μου? Ήρθα να σου πω ότι από εκείνη τη μέρα στην Πάρνηθα δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Σε βλέπω ακόμα και στα όνειρά μου. Αλήθεια, ε? Αλλά ο μπαμπάς σου θέλει να με κλείσει φυλακή. Α, εγώ τους το δήλωσα. Αν το κάνουν αυτό, δεν θα ξαναπάω στο σχολείο. Θα το σκάω όπως σήμερα. Κοίτα να δεις τι έπαθα. Καλά, καλά. Πήγαινε σπιτάκι σου όμως τώρα. Πήγαινε, πήγαινε. Έτσι με διώχνεις. Δηλαδή, πώς θέλεις να σε διώξω? Όπως την Πάρνηθα. Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Όχι. Ο ερωτάς μου για σένα με έχει κάνει τρελό. Αν δεν με παντρευτείς με παπά και με κουμπάρο, εγώ θα πάω να πέθω από την Ακρόπολη. Καλέ, άσε με. Άσε με, παιδάκι μου, σου λέω. Κοίταξε με. Κάτσε, την κοπέλα, εσύ. Πήγαμε, κυρία. Ρε, εσύ, Ζωσόκα, τι γίνεται εδώ πέρα? Πήρε πουθενά το μάτι σου το Μπουρλέγκα? Ακούγε, κύριε Αργυρί μου, να σας παρακαλώ, σώστε με από αυτόν τον Ντάγκλαρο. Εσύ ο Ντάγκλαρο? Το όνομά μου είναι Μανολάκη. Είστε ο κύριο Χρυσομάλη? Θα σας πάρω τη Δωδόκα. Τι λέει αυτό, θα μας τρελάνει? Κάτσε, ρε, φρόνημα, Μανολάκη. Κάτσε, φρόνημα. Εντάξει, θα τη δώσουμε αργότερα. Όχι, όχι, δεν φεύγω αν δεν μου υποσχεθεί ότι θα με παντρευτεί με παπά και με κουμπάρο. Πες τον, ναι, να τελειώνουμε. Μα δεν θέλω, κύριε Αργυρί μου, τώρα αυτόν θα πάρω. Εντάξει, θα την καταφέρω εγώ, το πόνα μου. Πήγαινε τώρα, εντάξει. Πήγε μου θυμά το μάτι στο Μπουρλέγκα, λέγε. Μα σας είπα όχι. Πάμε, πάμε. Έλα, Παναγία. Εγώ αυτή θα την παντρευτώ οπωσδήποτε. Δεν γίνεται, θα την παντρευτώ οπωσδήποτε. Παρά το ψυχρό κλίμα που επικρατεί εις ολόκληρον την Πολωνία, οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα θερμές εις τον ερωτικό τομέα. Πω, 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 πω. Σκέψου, σκέψου τι μασάς θα κάνει η Μάγδα. Γεια σου, πεθερέ. Γεια. Λοιπόν, έφτασε ο κόμπος στο χτένι με τον Μπουρλέγκα. Θα πάω στην αστυνομία να λάβει τα μέτρα, να τον πιάσει, να τον συλλάβει. Δεν μπορεί συνέχεια να απειλεί με ένα δυναμίτι πότε στο γραφείο και πότε στο σπίτι. Καλά, καλά. Τώρα άσε τον Μπουρλέγκα. Για πες μου, πήγατε στο τμήμα Λοδαπών, ε? Τι έγινε, δεν θα μας τη διώξουν τη Μάγδα μας, ε? Θα έρθει αύριο από το γραφείο, θα δούμε τι θα γίνει. Είχαμε πάει στο Τουρκολίμανο. Καλά, ξέρω, είμαι σίγουρος εγώ θα τα καταφέρεις εσύ να μην το διώξουν το κακόμοιρο το κορίτσι. Όχι, εντάξει, το μασάζ θα στο κάνει. Έλα τώρα, έλα τώρα, το μασάζ θα μου το κάνει. Μια κουβέντα είπα και την έδεσε σκόμπο. Τι έγινε στο Τουρκολίμανο? Γιατί δεν ήρθε η κόρη σου? Ήρθε, αλλά κλείστηκε αμίλητη στην καμαρά της. Τι να σου πει, ότι ζεματίστηκε όταν με είδε τετατέτ με την Πολωνέζα? Καλά, ε. Μόλις με είδε να δεις πως τον ξεσήκωσε το μουλοκτό και όπου φύγει, φύγει. Εμφύλη δηλαδή τώρα. Αυτή με τον γκόμενο και εγώ ρέστος. Τα παραλές. Όχι και γκόμενο. Όπως μου είπε η Αθηνά που της τηλεφώνησε η Στέλλα, ο κύριος Τζόρτζης της πρότεινε να της κάνει το τραπέζι για να γιορτάσουν την επιτυχία της στο δικαστήριο. Δεν υπάρχει τίποτα το πονηρό. Το πονηρό θα επακολουθούσε. Ναι, και θα περίμενα εγώ σαν κερατάς να βγάλω κέρατο όπως είπε η πεθερά μου. Αλλά αντέδρασα κεραυνοβόλα. Αμέ και της χάλασα τα σχέδια. Και αντί να πάει στην καρσονιέρα του μουλοχτού, κλείστηκε στην καμαρά της. Πεθερέ. Όχι να το πενευτώ δηλαδή, αλλά έχεις γαμπρό σαΐνι, ε. Προχωρημένη κατάσταση. Αργύρι μου ήρθες. Για πες μου, τι έγινε μετά το τηλεφώνημα που σου έκανα? Μην ανησυχείς και δεν μεγάλωσε το κέρατο όπως μου είπες, το πρόλαβα. Λέγε, λέγε, γιατί από την κόρη μου δεν μπόρεσα να πάρω κουβέντα. Τι έγινε? Λοιπόν, άκου. Όχι, είχα. Σχ, ήρθατε, κύριε. Γιατί δεν μας φέρατε και την τζούλα σας να τη δούμε από κοντά? Εσείς γιατί δεν φέρατε τον τζούλο σας? Ο κύριος Τζόρτζης δεν είναι τζούλος. Είναι συνάδελφος και συνεργάζομαι μαζί του. Δηλαδή, άντε πάλι το σκαλοπάτι και όχι τίποτα άλλο, με κόβει και από το θυμό μου. Δηλαδή, τη συνεργασία σας την κάνατε στο Τουρκολίμανο? Όπου θέλουμε την κάνουμε, δεν θα πάρουμε την αδειά σου. Ηρεμήστε, βρε παιδιά μου. Θα τσακωθούμε τώρα στα καλά καθούμενα. Ποια καλά καθούμενα, μαμά? Είναι πολύ κακά κι ανάποδα τα καθούμενα. Δεν φτάνει ο κύριος που μετά τη στριπτίζου πήρε άλλη γκόμενα για δαχτυλογράφο? Μας την έφερε και στο Τουρκολίμανο να μας τη μοστράρει. Να σας εξηγήσω. Η Πολωνέζα δεν είναι δαχτυλογράφος. Είναι πελάτησα. Και έχω αναλάβει την υπόθεση στο Αλοδαπών. Μασάζικο! Ποιος?
Έλατε. Τι μασάζ και τι Πολωνέζα, είπες εσύ. Βέβαια! Ο κύριος, αφού εξάντλησε τις ντόπιες, άρχισε να παραδώσει με τις αεροδοπές. Εμπρός, Καζανόβα, εμπρός. Γιατί δεν παίρνεις καμία Φιλιππινέζα, γιατί δεν παίρνεις, υπάρχουν τσούρμα από δάφτες. Πάρε, ντε, πάρε, είναι πολλά από δάφτες. Θέλω να ρωτήσω. Μασάζ αυτή. Δεν μου λες παρνόγερε. Η γκόμενα που έλεγε η Στέλλα είναι η αναξιοπαθούσα Πολωνεζοπούλα που την ψυχοπονέθηκε και την πήγε στο γραφείο του λεγάμενου. Εγώ δεν ξέρω. Βρε όλα τα περίμενα από σένα. Όλα. Αλλά τότε θα γινώσουν και μαστροπός. Δεν πήγαινε το μυαλό μου. Δεν πήγαινε το μυαλό μου. Εντάξει, εντάξει κύριε Χατζηπέτρο μου. Κοίταξε τώρα, είμαι βιαστικός. Πρέπει να πάω στο δικαστήριο. Τι? Ναι. Θα σε περιμένω το απόγευμα στο γραφείο. Έγινε. Άντε, γεια. Καλημέρα σας. Ω, bonjour, madame. Ελπίζω ότι η υγεία σας ύστερα από τη χθεσινή μικροδιαθεσία να απεκατεστάθει πλήρως. Δεν ήταν τίποτα, ήταν κάτι παροδικό. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και με συγχωρείτε που σας ξεσήκωσα και φύγαμε άρον-άρον εχθές. Θα είστε συγχωρεμένοι αν δεχτείτε το βράδυ σε κάποιο κέντρο να συνεχίσουμε το διακοπέν γεύμα. Μη μου απαντήσετε τώρα. Την απόφασή σας μου τη λέτε όταν γυρίσω από το δικαστήριο, που δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να πάω, αν και θα ήθελα πάρα πολύ να περάσω το πρωινό μου με την όμορφη συντροφιά σας. Δεν σας το κρύβω πως πριν έρθετε εδώ το γραφείο μου φαινόταν σαν κάτεργο. Τώρα όμως δεν βρίσκω την ώρα να εγκλωβίσω σε αυτό. Με την κουβέντα θα αργήσετε στο δικαστήριο και θα εκφωνηθεί η υπόθεσή σας και δεν θα είστε εκεί, νομίζω. Είδατε λοιπόν πώς με παρέσυρε η παρουσία σας. Φεύγω παρά τη θέλησή μου και με την ελπίδα ότι θα σας βρω εδώ όταν γυρίσω. Ορβουάρ. Ορβουάρ. Δεν είμαστε καλά. Αυτός δεν λαβαίνει υπόψη ότι εγώ είμαι παντρεμένη γυναίκα. Εγώ ήρθα εδώ μέσα για να εργαστώ. Και όχι για έρωτες, κύριε Τζόρτζι. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Αιωνία σας η μνήμη. Δικηγορίνα Χρυσάφη και δικηγόρε Χρυσάφη. Θα γίνετε μπουρλότο. Θα γίνετε μπουρλότο, να μάθετε να μην κοροϊδεύετε το μπουρλέκα. Άκου πορνοβοσκός εγώ και πορνίδιο η κόρη μου. Καλά, θα γίνετε στάχτη. Εσύ είσαι ο μπουρλέγκας. Γιατί εσύ που το κατάλαβες, κύριε αστυνόμη? Από το δυναμίτι που κρατάς στα χέρια σου και τρομοκρατείς τον κόσμο. Πάμε. Κάτσε δύο λεπτά, με συγχωρείς. Πάμε. Δύο λεπτά, να πεταχτώ σε ένα δικηγορικό γραφείο. Να καθαρίσω δύο δικηγόρους, να με πας μια και καλή, να μην κάνεις ξανά τον κόμμα. Βρε, έλα εδώ, βρε, προχώρα, έλα. Η κατάσταση που σε βαραίνει είναι σοβαρή. Μην την κάνεις σοβαρότερη. Συγγνώμη, να χαρείς τα γαλόνια σου, κύριε αστυνόμη, και πες μου μόνο ένα. Το όνομα, πες μου, που με κάρφωσε, τίποτα άλλο. Ο κύριος Χρυσάφης. Έλα. Αυτός ο αλήτης. Αυτό το. Καλά. Πρώτα με στέλνει στην πιτσαρία, με κοροϊδεύει, τώρα μου στέλνει τον αστυνομικό. Καλά, πεθαίνεις! Πεθαίνεις! Θα γίνεις τάχτη, αυτό στο χαρίζω. Το φυλάω για να στο χαρίσω. Αλίμονό σου! Ναι, τώρα όμως φέρτε το, κρατάω εγώ στα χέρια μου. Προχώρα, προχώρα! Τι έγινε, όλη τη νύχτα εδώ την έβγαλες έξω την πόρτα μου? Oh no! Τουρκολίμωνο, ο Λονταπός! Τουρκολίμανο, στο Τουρκολίμανο. Έφαγες καλά, έτσι. Ευχαριστήθηκες, ε. Ματσάρε, ματσάρε. Εμείς εδώ στο Ελλάδα, όταν είναι για φαγητό, καθόμαστε. Στο ξύλο φεύγουμε. Σούπερ μασάζικο. Εσύ να το κάνεις το μασάζ στο πιθερό μου, δεν χρειάζομαι. Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Κάτσε να κάνεις το τσιγαράκι σου εδώ πέρα τώρα. Έτσι, μπράβο. Να κοιτάξω κι εγώ τα χαρτιά μου, έτσι. Ο Λονταπός. Θα πάμε και στο Λονταπός. Εδώ μένει ο δικηγόρος ο Χρυσάφης. Ναι, εδώ είναι το γραφείο του, απάνω είναι, αλλά κοίταξε, μην πας με το ασανσέρ, είναι χαλασμένο. Αρε, δεν μπαίνω εγώ σε τέτοια πράγματα. Σκάλες έχει. Πώς δεν έχει, ρε παιδί μου, κτίριο χωρίς σκάλες γίνεται. Να σου πω. Αυτή η κότα χαρτί δεν έχει, να την λήξετε. Αλανιάρα είναι γι' αυτό. Α, είναι ξεμπουπουλιασμένη. Πάω. Ναι, αλλά μη σου φάει κανένα σκύλο, σε πρόσεχε. Αρε, είσαι. Εντάξει, ρε φίλε. Είσαι. Εντάξει. Εδώ είμαστε! Γεια σου, κουμπαράκουλη βιτιά! Τι να τη σου φέρα,
Ε, καλό στον κουμπαράκο. Μοιράσε, σκέφτη αλανιάρε όλο μου στη μια κοίτα. Αυγά, από το ίδιο μητρικό φίλτρο, όχι από κάτεργο, δηλαδή από αλανιάρα κότα. Αλανιάρα, ναι. Δηλαδή δεν τι ταζει εσύ τώρα, ε. Τι δίνει λεφτά και τρώνε έξω. Δεν του ξέρουν αυτέ. Σε ευχαριστώ, ρε. Δεν ήταν να και μου στείλει πεσχέ τώρα. Ε, πώ γίνεται να έρθουν με αδιανά τα χέρια. Ε, σε ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται εκεί στη Χασιά, στο χωριό, τι γίνεται, γεννάτα, μοσχάλια, τα πράιτα, τα φώτια. Καλά είναι τα ζωντανά γενοβουλάν. Έλα, έλα. Αλλά. Εγώ έχω τράβαλα. Τι έχεις, ε? Να τύρα εδώ που είναι. Τι είναι? Αυτό είναι δικαστική κλίση. Και δεν αυτό κόπιασα. Και μάλιστα το δικαστήριο είναι σήμερα, ε? Γι' αυτό σου λέω πρέπει να κερδίσουμε τη δίκη κουμπάρι. Να βουλώσω την κλωσάρα εκείνου του Μπουρμπουλά. Ποιο είναι ο Μπουρμπουλάς? Είναι ένα γουμάρου μου. Του πυρβόλητη είναι κολλητά στο δικό μου. Ε. Λοιπόν, τι σου έκανε? Όχι, δεν μου έκανε, ούτε εγώ του έκανα τίποτα. Ο Γάιδαροφ την έκανε τη ζημιά. Ο Γάιδαροφ? Ναι, γι' αυτό σου λέω, δώσει προσοχή για να ξέρεις τι θα πεις στο δικαστήριο, ε. Έλεγε. Ο Γάιδαρος μου είναι... Τι είναι? Ντυρπιντέρος. Ο Μανώλης? Όχι, αυτός ψόφισε, ο Σβίγκος. Α, ο αδερφός του μικρός, ε. Όχι, όχι, είναι θείος. Α, θείος. Λοιπόν, άξιμη προσοχή. Και πότε θα γυρίσει ο κουμπάρος μου και η Τζόρτζης? Ως το μεσημέρι δεν φαντάζομαι. Το απόγευμα πάντως ήταν εδώ. Του γιώμα. Τι να του κάνω του γιώμα, κοπέλα μου. Του δικαστήριο είναι η ώρα του πρωινό. Άφηκα και τη γυναίκα μου να περιμένει στο δικαστήριο. Μα ήρθατε τελευταία στιγμή. Έπρεπε να τον έχετε ειδοποιήσει να σας περιμένει ο άνθρωπος. Δυο βολές του πήρε το τηλέφωνο. Τη μια έκανε βούζ και την άλλη μη κόπηκε μιλιά. Και τώρα τι θα γίνει, κουμπέλα μου? Αν την κερδίσει τη δίκη, ο πρόκολος του γάλου του πουλάρι. Ηρεμήστε, ηρεμήστε και πέστε μου τι σας συμβαίνει. Μπορεί να σας βοηθήσω κι εγώ. Είμαι δικηγόρος. Συνεργάζομαι με τον κύριο Τζόρτζ. Για πέστε μου. Μπράβο, Τσούμπρα μου. Άκου το λοιπόν. Έχω μια γαδαρέλα που είναι το καμάρι της Χασάς. Φτάνει να σου πω ότι μήνα Μάη που γκαρίζουν όλοι οι χτυπημένοι γαδάροι, αυτή ούτε την ουρά της δεν κνάει. Άκου το λοιπόν. Το τι μου σκάρω σου μπρόκολος, να φρίξει. Ακούω. Μήτρος Μπουρμπουλάς. Εγώ είμαι. Διεμού, κύριε πρόεδρε. Πλησίασε. Περικλής Μπρόκολος. Εδώ είμαι κι εγώ. Διεμού, κύριε πρόεδρε. Πήγαινε κάθε εκεί. Θα με κρυμάσει, ναι. Πήγαινε, εδώ είμαι που πήγαινε. Στείλ του στην κρυμάλα, κύριε πρόεδρε, στην κρυμάλα. Εσύ φώναξες. Στείλ του στην κρυμάλα, εσύ κύριε πρόεδρε, και εγώ θα τραβήξω το σκηνή. Λούφαξε, μωρή, λούφαξε. Όχι, δεν λουφάζω. Εγώ, κύριε πρόεδρε, θέλω πουλάει στο παγνί. Και όχι ψωρού γάιδρο. Θα σε μάθω εγώ να σέβεσαι το δικαστήριο. Συμπάθατε, κύριε πρόεδρε μου. Το έχει απογεννήσει η μνιού τη να μην κρατάει την γλώσσα τη. Ο κύριος εισαγγελέα ω προ την ποινή. Δεκαήμερο φυλάκιση. Κάνε να πάθει. Εγώ θα πάω στη φυλακή, αλλά να δούμε ποιο θα συμβιζάξει του μουρό σου σπίτι. Αμαν, συγχώρα την κύριε πρόεδρε μου. Αν μείνει ο δράκο μου χωρί βυζί, θα σκούσει μέρα νύχτα. Επιτρέψτε μου, κύριε πρόεδρε, να συνηγορήσω κι εγώ για την απαλλαγή τη παρεκτραπήση. Και τούτο για να μην στερηθεί το νεογνώτο μητρικό μαστό. Παρευρίσκεται στην αίθουσα τη Θέμητο για πρώτη φορά και είναι φυσικό να αγνοεί ότι γνωρίζομαι εμεί, οι παράγοντε τη δίκη δηλαδή. Συμπαριστάμεθα κι εμεί τη συνηγορία τη λαϊστά τη συναδέλφου. Περιττή η συμπαράστασή σα, κύριε συνάδελφε. Συμπάθειο. Δεκαήμερος φυλάκιση με διετή αναστολή. Πήγαινε τώρα. Την γλίτωσε στη φυλακή. Για πες μας τώρα, Μπουρμπουλά, τι διαφορές έχεις με τον Μπρόκολο? Αμ, κι εγώ, κύριε πρόεδρε μου, έχω κουλοπιλάλες. Άφηκα τη γίδα μα βόσκητη. Και δεν θα μην κατεβάσει γάλα για τα βυζασταρούδια της. Τέσσερα μου ξεφούρνησε καλογένα. Να έρθεις με του καλό στη Κασά, να φας σουβλιστό που να γλύψει και τα δαχτύλια σου. Άσε τώρα τα σουβλιστά και πες μου τι σου έκανε ο Μπρόκολος. Α, του άτιμο! Αυτός έβαγε του ψωριάρι μου, να μου την ξεμυαλίσει. Ποιος είναι αυτός ο ψωριάρης? Ο γαθαρός. Μπήκε στο περιβόλι σου και έφαγε τα σαρζαβατικά σου? Αν ποντες να μουσκάρωνε, μονάχα ηφτούνι τη ζημιά. Μουσκασε τρανίτηρο χουνέρι. Δηλαδή, τι χουνέρι σούσκασε? Κύριε πρόεδρε μου, έχω μια γαδαρέλα που είναι του καμάρι της Χασάς. Γάδαρος περνάει δίπλα της μήνα Μάη και δεν γνάει ούτε την ουρά της. Πες μου, τι έκανε της γαϊδάρας σου ο Μπρόκολος? Έβανε του ψουριάρι του γάιδαρο να μου... να μου την ξεμυαλίσει. Δηλαδή, πώς την ξεμυάλισε? Τι να σας πω, ντροπής πράγματα, ντροπής. Για κάνε μας, Λιανά, αυτά τα ντροπής πράγματα. Του πυρβόλη του δικό μου είναι κολλητό με του πυρβόλη του Μπρόκολου. Ένας φράχτης του χουρίζει. Ο ψωριάρης του κρέμισε του φράχτη. Μπήκε μέσα στο πυρβόλι μου, που είχα παστουρωμένη την κατέρελα μου και έγινε του πονηρών.
Αρκετά. Η υπεράσπιση έχει το λόγο. Για πέστε μου, κύριε Μπούρμπουλα, μετά το πονηρό που προκάλεσε ο γάιδαρος του Μπρόκολου, τι άλλο περιμένατε να γίνει? Περιμένω γεννητούρια στο Παχνίμ. Και αυτό σας είναι δυσάρεστο? Θα αποκτήσετε γαϊδουράκι. Μπορεί και δύο. Έτσι δεν γίνεται? Επομένως, από την πονηρή πράξη του γείτονα γαϊδάρου βγήκατε κερδισμένος, ε? Δεν θα ήταν κερδισμένος, κύριε συνάδελφε. Και θα σας το αποδείξω, κύριε πρόεδρε. Οι ημίωνοι κοινώς μουλάρια γεννιούνται κατόπιν διασταυρώσεως ο Νίσκης, ως η γαϊδαρέλα του πελάτη μου, με ύπον. Και ο πελάτης μου είχε συμφωνήσει για το συνοικέσιο με κάτοχο επιβίτορος ύπου. Ο γάιδαρος όμως του αντιδίκου μας, δια της ασέμνου πράξεώς του, ματέωσε το συνοικέσιο και προκάλεσε ζημιά εις τον πελάτη μου, που κατά τα λεγόμενα του συναδέλφου πιθανόν να αποκτήσει γαϊδούρι, ενώ η επιθυμία του, κύριε πρόεδρε, είναι να αποκτήσει μουλάρι. Επομένως, η ζημιά του είναι καταφανής. Κύριε πρόεδρε, παραδεχόμεθα την άποψη της λαϊστάτης συναδέλφου. Ο αντίδικός μας ζημιώθη, ή μάλλον θα ζημιωθεί από την πιθανή γέννηση του νεοσού γαϊδάρου. Αλλά ο αίτιος της πιθανής αυτής γέννησης δεν είναι ο πελάτης μου, αλλά ο γαϊδάρος. Τι είναι ο πελάτης μου? Γαϊδάρος. Ας μάζευε την γαϊδάρα. Πώς θα το κάνουμε, κύριε πρόεδρε, τώρα? Αυτός είναι ο αίτιος. Εκεί έπρεπε να στραφεί όλη η υπόθεση. Η ερωτική αυτή υπόθεση ήταν εναντίον της γαϊδάρας του πελάτη, διότι ο γάιδαρος ήταν εναντίον της γαϊδάρας. Ας μάζευε τον γάιδαρο. Έγινε αντιληπτός? Δεν νομίζω, κύριε συνήγορο, ότι γίνατε αντιληπτός, γιατί μας μπερδέψατε εκεί δανά πολλά γαϊδούρια. Αλλά τέλος πάντων, η κυρία συνήγορος έχει το λόγο. Κύριε πρόεδρε, επειδή δεν υπάρχει γαϊδουροδικείο για να παραπέμψω με τον παρεκτραπέντα κατηγορούμενο, όπως τον αποκαλεί ο κύριος συνάδελφος, ελπίζω ότι το δικαστήριό σας θα αναγνωρίσει την ευθύνη του αφεντικού του, που τον είχε αφήσει ελεύθερο στα περβόλια, και θα αποδώσει τη δικαιοσύνη. Ο κύριος εισαγγελεύς. Επαφίεμαι στην κρίση του δικαστηρίου. Αθώος ο κατηγορούμενος. Σου βάλα τα γυαλιά, με τις υγείες σου. Τον κακό στον καιρό.